Athens last summer. As Greece's economy hovers on the brink of the abyss, the filmmaker Konstantinos is following Alekos Plomaritis, a Golden Dawn candidate for the Greek parliament. Αλφα, εσύ τι είσαι, Έλληνας? Ναι. Άσε ρε, φύγε από εδώ. Φύγε ρε, μου θέλω. Είσαι Έλληνας. Με τι δώσεις. Φύγε ρε από εδώ, ρε. Δεν μου λες πόσο θα πάρουμε, τι λες. 13. 13 από 10. Με τα στυλιάρια. Με τα στυλιάρια και με τις κλωτσές. Πες. Εδώ, από και από εδώ. Μας κοιτάς κιόλας, μη σου βγάλω μαλλί, σκατόπουστα. Με κοιτάει κιόλας ο Λεχρίτης. Ήρθε από το Παρτιζάν να με κοιτάξει. Πάρε το ψηφοδελτίο. Χρυσή Αυγή, Ματιά μου, θέλετε κανένα ψηφοδελτία. Πάρτε κι άλλο ένα. Μαλία, Χρυσή Αυγή, παντού. Δεν είναι... Έλα ρε, άντε, με τα σκόρδα από εδώ. Έχεις το διάλο από εδώ. In the midst of punishing austerity, the party is surging in popularity. The message, immigrants are behind Greece's crisis. Τίποτε οικονομικό θέμα θα λυθεί από τη στιγμή που θα φύγουν οι λαθρομετανάστες. Μόλις ξελαφρώσουμε από 3 εκατομμύρια χαραμοφάιδες που μας πίνουν το νερό, μας τρώνε το φαΐ, μας αναπνέουν τον αέρα το δικό μας τον ελληνικό και μας σκοτώνουν. Λοιπόν, να φύγουν αυτοί, να μείνουν τα λεφτά σε εμάς, να μπορέσουν και οι συντάξεις να ανέβουν και οι μισθοί να μην έχουμε ανέργους. Είναι πρωτόγονοι. Είναι μοιάσματα, είναι υπάνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ύπαρξή τους. Γιατί είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους φούρνους. Σαπούνια γιατί είναι και ωραίο, ξέρεις, όχι για ανθρώπους, γιατί είναι και είναι χημικοί αυτοί. Μπορεί να πάθουμε κανένα, να βγάλουμε κανένα κατήλα, κανένα τέτοιο. Θα τα έχουμε σαπούνια για τα αμάξια, σαπούνια να πούμε για τα πεζοδρόμια. Συμφωνείτε, κύριε Γιώργο? Θα φτιάχνουμε κτίρια, να πούμε, κάνα λαμπατέρ θα φτιάξουμε με το δέρμα του. Τα μαλλιά θα τα παίρνει ο Γιώργος να τα πουλάει στο μοναστηράκι, να πούμε, να τα κάνουν μπεκλέρι για ξένοι. Τι άλλο, ρε Γιώργο, θα πάρεις από τους αριστερούς? Ε? Τα δόντια θα πάρουμε για κομπολόγια. Τα δόντια. Και όσοι έχουν χρυσά. Χρυσά δεν είναι. Τα παίρνουμε. Τα χρυσά, τα χρυσά πάνε στο κράτος. Γι' αυτό είναι. Πού είσαι, Δεσποινής, από πού είστε? Από εκεί, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, τα παιδάκια μας, έλα εδώ. Α, ωραία, μπράβο. Χαμογελάτε, παιδιά όλοι, χαμογελάστε. Χαμογελάστε. Να είμαστε εδώ. Ωραία, εντάξει, γεια σας, γεια σας. Άσε, γεια σας, γεια σας. Έλα εδώ, γεια μου, έλα εδώ. Εμείς τους αγαπάμε τους ξένους, τους φίλους μας. Έλα εδώ, για πάρε μας εδώ. Η φωτογραφία, κουγεράκι, πάρε μας. Τι γονό κάτω πες την Ιρενάκη. Μια κουγεράκι. Βλέπεις προπαγάνδα, μην μιλάς καθόλου, άσου. Είναι από τον Μπαγκλαντές. Οκ. Τα αγαπάμε τους ξένους. Ευχαριστώ πολύ. Μόσο καλά. Μπάκλαντ. Εδώ που πέσατε είναι σε χρυσαυγίτες εδώ. Τη γλιτώσατε στο μη. Στο μη τη γλιτώσατε. Και έχεις καμιά μέρα, μην βρεθούν αυτά εδώ πέρα σε καμιά ασφάλεια Αττικής. Όλα αυτά που Amid plummeting living standards, the hatred and racism directed at immigrants here has become almost mainstream. Στα παγκάκια δεν μπορούν. Κοιμόντουσαν, κουβέρτες, χαρτόκουτα κάτω, ένα τι να σου πω, τι να σου πω. Δεν περιγράφεται αυτό που υπήρχε εδώ, με τίποτα. Αφγανοί, Πακιστανοί. Αφγανοί, ναι. Όλοι. Οι Έλληνες ναι. Δεν είναι το ίδιο βέβαια με τους Αφγανούς. Οι Αφγανοί είναι βρωμιά. Και ούτε μπήκαν οι Έλληνες λαθρέα εκεί πέρα που πήγανε. Οι Έλληνες περάσαν από γιατρούς για να πάνε στο κάθε κράτος που έχουν πάει τώρα. Είτε Γερμανία, λέγεται αυτό, είτε Αυστραλία, οτιδήποτε. Greece has seen a surge in racist attacks and in their severity. Beatings and assaults on immigrants like this Sudanese man have become commonplace. In January, a Pakistani man was stabbed to death. Το κακό μύρι το παππού είναι. Σαπίθηκος είναι ο παγκάς.
Να, πώς έχει καταδύσει η Ελλάδα. Καρότσια και θερμοσύμφωνες στον δρόμο. Έλα, ρε, έλα εδώ. Κοίτα, κοίτα. Μην κοιτάς, μη σε εγώ στο καροτσάκι, έχει live. Τελείωσε το πανηγύρι. Άμα είναι με λαμψή θα τους ασπρίσουμε πρώτα. Και μετά θα τους ασπρίσουμε τις κλωτσές. The party rejects claims that it is neo-Nazi and fascist. They see themselves as Greek nationalists, as they tell potential recruits. Ο Χίτλερ και η εποχή του δεν χαιρετάγαν το ίδιο. Κάνουν κάποιο λάθος. Το χαιρετισμά, ο δωρικός χαιρετισμός, αυτό είναι για την ιστορία, έτσι, για την αλήθεια, να βγάλω σε αλήθειες, είναι το χέρι τεντωμένο φτάνει στο ύψος των ματιών. Οι Γερμανοί τις εποχές του Χίτλερ, το δικό μας αρχαίο. Το αρχαιοελληνικό. Έχουν γωνία 90 μοιρών. Αυτό. Όχι αυτό. Μπερδευόμαστε πάρα πολύ. Όπως και οι αριστεροί έχουν τον εβραϊκό χαιρετισμό, τον σιωνισμό χαιρετισμό, την αριστερή γροθιά, η οποία πάει έτσι. Αυτός είναι σιωνιστικός χαιρετισμός. Για να τα ξεκαθαρίζουμε και αυτά οποιοδήποτε θέλει. Μπορεί να μπει μέσα στο ίντερνετ, να κάνει αναζήτηση και να τα βρει. Εμείς είμαστε εκεί, οι δωρείς, όχι εμείς σαν χρυσαυγίτες, να το ξεκαθαρίζουμε. Ο αρχαιοελληνικός χαιρετισμός που χαιρετάγανε οι προγόνοι μας. Και οι σημερινοί, Χεσμπολάχ και άλλες χώρες, έτσι. Αυτό το πράγμα λέγεται εθνικισμός, το επικροτώ και θα ήθελα και εγώ, θα ήθελα να λέγομαι και εγώ εθνικιστής μαζί σας. Όμως όχι με βάση το δόγμα του ρεσμού. Αυτό λέω. Αν είμαστε εθνικιστές χωρίς ως πρότυπο ή δόγμα να έχουμε το Κίτλερ, κανένα πρόβλημα. Golden Dawn were rewarded in last June's election, taking 18 seats in Greece's parliament for the first time. Golden Dawn is now targeting children as young as 6 with so-called national awakening lessons. They're taught the Golden Dawn version of Greek history. And in Parliament, it's pushing for laws restricting the army and police to those of so-called Greek origin and blood. 85 MPs from the ruling New Democracy Party say they want the law changed as well.